Ως κεραυνό στην εφρία έπεσε σήμερα η είδηση πως οι καταστάσεις με τα ποσά που οφείλουν στους πρώην συμβασιούχους των Δημητρικαίων δεν έχουν ακόμη αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ μέχρι πρότινος όλοι γνώριζαν πως η καθυστέρηση οφείλεται στο Υπουργείο. Η αποκάλυψη έγινε από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλη Ταμήλο και την πρόεδρο του Εργατικού Γέντρου Τρικάλων, Ντίνα Δήμα, οι οποίοι επισκέφθηκαν το πρωί το Δημαρχείο. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ο Δήμαρχος Τρικαίων Χρήστος Λάπας, η κατάσταση κόλλησε σε συσσόρευση εργασιών στο τμήμα οικονομικών του Δημαρχείου και ταυτόχρονη έλλειψη προσωπικού. Ο ίδιος υποσχέθηκε πως θα αποδεσμεύσει υπαλλήλους από άλλους τομείς για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Βρεθήκαμε σήμερα το πρωί το Δήμαρχο Τρικάλων μαζί με τον πρώην Δήμαρχο τον Μιχάλη Ταμήλο και τον σημερινό βουλευτή και τον σύμβουλο τον Δημήτρη τον Παζαΐτη με μια ομάδα από τους πρώην συμβασιούχους του Δήμου. Το αίτημά μας και το θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε είναι το πάγιο πρόβλημα που υπάρχει, τη μη μισθοδοσία, τη μη καταβολή των δουλευμένων εδώ και 3 χρόνια πια όλων των συμβασιούχων. Το πρόβλημά μας δεν ήταν μόνο γιατί δεν έχουν καταβληθεί τα χρήματα, είναι γιατί καθυστερεί με τόσο απαράδεκτο και με τόσο χρονοβόρο τρόπο ο τρόπος καταβολής των χρημάτων. Αυτό που κάναμε σήμερα ήταν να επισκεφτούμε την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, να δούμε από κοντά το πρόβλημα και πού είναι όλη η ουσία. Διαπιστώσαμε τελικά ότι τα εντάλματα όλων των πρώην συμβασιούχων είναι ακόμα στο Δήμο Τρικαίων, δεν έχουν σταλεί δηλαδή στον Επίτροπο, που αυτή είναι η λογική σειρά που πρέπει να γίνει. Και από εκεί και μετά ο Επίτροπος, αφού κάνει τον έλεγχο που πρέπει, είναι να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών για να εγκριθεί και από εκεί και μετά στο παρακαταθηκόν, ώστε να μπουν τα χρήματα στον ατομικό λογαριασμό του καθενός. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι τα χρήματα είναι εδώ και καιρό ήδη στο παρακαταθηκόν. Που αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να πληρωθούν οι πρώην εργαζόμενοι. Οπότε η σημερινή μας επίσκεψη και η σημερινή μας παρέμβαση τελικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ ξέχασα να σημειώσω ότι μαζί μας στη συνάντηση με τον Δήμαρχο ήταν και ο σύμβουλος ο κ. Κώστας Πατέρας, ο αντιδήμαρχος ο κ. Στουρνάρας και συζητήσαμε εκτενέστερα και ζητήσαμε για ποιο λόγο καθυστερούν τα χρήματα. Η απάντηση ήταν ότι το πρόβλημα είναι στην οικονομική υπηρεσία, ότι ο Δήμαρχος ζήτησε και έβαλε μάλλον και επιπλέον προσωπικό άτομα για να μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα τη δικασία αυτή. Όμως για μας αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί πια τόσους μήνες να ζητάμε, να επιμένουμε και να ζητάμε να μπουν τα χρήματα και να έχουμε φτάσει σχεδόν στο πρώτο εξάμεινο, να έχει τελειώσει το πρώτο εξάμεινο του 2013. Το πρόβλημα που εντοπίσαμε και για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι είδαμε από μια κατάσταση που ήρθε στα χέρια μας, από τους πρώτους συμβασιούχους και στο κομμάτι της ΔΕΚΟΜΕΤ, ότι έχουν πληρωθεί κάποιοι εργαζόμενοι, έχουν πάρει δηλαδή ένα μέρος, το μάλλον το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων. Και κάποιοι άλλοι παραμένουν το ποσό να είναι το ίδιο ποσό που ήταν από την αρχή. Εμείς στο Εργατικό Κέντρο δεν αντιωνόμαστε αυτό. Εμείς λέμε ότι ναι, καλώς πληρωθήκαν και καλώς πληρώνονταν και όλοι οι εργαζόμενοι. Καλό ήταν να τα πάρουν όλοι τα λεφτά τους. Δεν λέμε όχι σε αυτό, όμως λέμε όχι στις διακρίσεις και όχι ίσως, και αυτό ζήτησε και από τον Δήμαρχο, γιατί να δοθούν ίσως κάποια χρήματα σε κάποια άτομα που μπορεί να είναι, κατά την άποψή μας, φιλικά προσκύμενοι προς την τοπική δημοτική αρχή, προς τη σημερινή δημοτική αρχή. Φυσικά ο Δήμαρχος αρνήθηκε κάτι τέτοιο που του το ζήτησα και μου είπε να πάρω πίσω το λόγο μου ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν θέλω να είναι έτσι τα πράγματα, όμως εμείς ως εκπρόσωποι των εργαζομένων οφείλουμε και πρέπει να διεκδικούμε και να ζητούμε τα καλύτερα. Μέσα από αυτή τη συνάντηση και την κουβέντα βγήκε ένα αποτέλεσμα ότι θα πιεστεί και θα δουλέψει παραπάνω η οικονομική υπηρεσία. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι στον Επίτροπο θα βοηθήσει το να στείλει και ένα επιπλέον προσωπικό για να γίνει πιο γρήγορα όλη η διαδικασία. Και από εκεί και μετά ο σημερινός βουλευτής, ο κ. Ταμήλος, εκείνος από την πλευρά του και από τη θέση που είναι, να πιέσει στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να υπογραφούν πιο γρήγορα όλα τα εντάλματα, ώστε να γίνει επιτέλους αυτή η αποδέσμευση των χρημάτων. Θεωρώ ότι ήταν καλό αυτό που έγινε. Πήραμε μια δέσμευση, περιμένουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα σταματήσουμε. Εμείς θα θυμίζουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών για να μπορέσουν επιτέλους αυτοί οι εργαζόμενοι να δουν το χρόνο του χρήματος. Το τραγικό είναι πως ενώ τα χρήματα υπάρχουν εδώ και μήνες στο Ταμείο Παρακαταθήκων, οι πρώην συμβασιούχοι συνεχίζουν να περιμένουν λόγω της γραφειοκρατίας. Εμείς κάνουμε υπομονή τόσο καιρό και έχουμε δείξει καλή θέληση. Καταλαβαίνουμε, κατανοούμε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία διέρχεται ο Δήμος, αλλά πρέπει και εμείς κάποια στιγμή, εφόσον έχουμε φύγει εδώ και 2,5 χρόνια από τις εργασίες μας, κάποια στιγμή πρέπει να αποπληρωθούμε. Σήμερα αυτά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αν δεν δείχνουν εμπεγμό και κοροϊδία,
δεν ξέρω και εγώ τι άλλο δείχνουν. Αλλά θέλω να πω κάτι και θα το τονίσω προς πάσα κατεύθυνση. Και εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια.